ψέμας ευχαριστώ, κύριε Χατζή, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Είναι υπέροχο να μπορούμε να σας ακούμε, να γευόμαστε αυτή τη φωνή και αυτό το συναίσθημα που τη συνοδεύει. Θα το έχουμε τραγουδήσει άπειρες φορές, σε γλέντια και σε χαρές. Επιτυχία Οδυσσέας μου σκουνά. Ναι, σας εννοείται. Πώς, δεν γεννήθηκαμε στη... Πόσες φορές και αν το πεις αυτό το τραγούδι, μπορείς να ξεχωρίσεις, σε ποια ήπειρο. Νομίζω πως όσο στην Αυστραλία είναι πάρα πολύ δυστή, αλλά επειδή είναι πολύ μακριά, όσο πιο μακριά είναι οι Έλληνες, ποιος το... Ο κόσμος σε συνοδεύει, γίνεται... Πάμε να ακούσουμε.
Από το νέο δίσκο. Θέλεις? Ναι, βεβαίως. Άντε, πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια από το νέο δίσκο. Ευχαριστώ σε σένα και στους μουσικούς σου. Θέλω να τους ευχαριστήσω και να τους ευχηθώ ξανά πρώτη εκπομπή της νέας χρονιάς. Γιατί το ρόδι είναι σύμβολο γονιμότητας, αυθονίας, καλοτυχίας, ευζοίας. Το ρόδι συμβολισμοί του και οι καλεσμένοι μας εδώ που έχουν λόγο να μιλήσουν γι' αυτό. Μαζί με τον Μανώλη τον Μητσιά λοιπόν. Μανώλη, να καλωσορίσουμε. Καλωσορίσουμε τον κύριο Μανώλη Βαρβούνη, ο Γεια. Μακεδόνος ο Μητσιάς, ε. Ε, βέβαια. Είμαστε γείτονες. Φράκη, γειτονιά, βέβαια. Γείτονες και τι γείτονες. Κύριε Βαρβούνη, χαίρομαι πάντα να σας βλέπω και που πάντα είσαστε εδώ με τις γνώσεις σας για την εκπομπή και τους τηλεθεατές του Ηχηγούστο. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Το τι φτιάχνετε, ξαφνικά. Με το γεγονός ότι έφαγε αυτόν τον καρπό. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που σήμερα το ρόδι το βάζουμε στα κόλυβα για τους νεκρούς, αλλά το χρησιμοποιούμε και την πρώτη του χρόνου να το σπάσει η Δήμητρα, η μητέρα της, κάνοντας απεργία ουσιαστικά τον τίποτε και ανάγκασε τον. Προϊόν της φύσης. Το υμνούν οι Πέρσες ποιητές και βλέπουμε ότι σε πολύ πρώην οικοπολιτισμό ήταν τα συμφέροντα και οι γεωστρατηγικές επιλογές της εποχής. Ήταν όμως ένας εξαιρετικός πολιτισμός. Υπάρχει και δυνατότητα να βαφτούν υφάσματα από το, από το ρόδι, ε. Το λιβάβι δεν ξεβάφει το ρόδι. Διότι πίστευαν ότι έτσι μεταδίδεται η ευγενία και στα ζώα του σπιτιού. Είδες, Μανώλη, τι μαθαίνουμε στο Ηχηγούστο. Μανώλη, ότι εκεί από τα μέρη της Γιούλης Αγορά στο που έχει, είναι γραμματέας του συνεταιρισμού αυτού του γυναικείου, ότι βγάζουν ένα ιδιαίτερο ρόδι, μια ποικιλία. Την ροδιά. Η ποικιλία εκεί. Ροδιές, ναι, με τα οποία ρόδια με τα αγγλικά τα ρόδια, ναι, ο συνεταιρισμός φτιάχνει το σιρόπι ροδιού και το λικέρ ρόδι. Ωραία. Να κεραστούμε λοιπόν για την καλή χρονιά. Καταπληκτικά. Μανώλη, δεν ξέρω αν εσύ σου επιτρέπεται όταν τραγουδάς να πίνεις γλυκό, γιατί καλή ξέρω ότι η φωνή. Δεν πίνω, εγώ γενικά δεν πίνω, αλλά ένα τέτοιο ποτό δεν το χάρη, δεν το άφηνα ποτέ. Α, επίσης. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Κύριε Βαρβούνη, κύριε Μητσιά. Υγεία. Κύριε Αγορά, καρχισμένη. Γιούλη, πείτε μου κάτι. Σε προϊόντα παραδοσιακά είναι βιορά, χαρά, υγεία, φαλερότητα, γονιμότητα. Γονιμότητα. Ευχαριστούμε. Κάθε καλό για τον καινούριο χρόνο. Αυτό συμβολίζει το ρόλο. Αυτό. Κάθε καλό. Λοιπόν, να το σπάσω. Το σπάσεις εσύ. Και πρέπει να έρθει ο άντρας της εκπομπής, ο καπετάνιος, ο Φασόλης, ο Χρήστος της κοινοθέτης. Εγώ οικοδέσποινα, ε. Ρίχτω μία. Ρίξω, πάμε, άντε, καλή τύχη, καλή χρονιά. Έσπασε. Τέλει.